πολύ συγκεκριμένα, γιατί πήγαμε τον κύριο Μπανταζή. Το έχω ξανααναφέρει. Ναι, σε εμάς όχι γι' αυτό. Καλή ήταν να το επαναλάβουμε. Ναι. Από πολύ νωρίς είχα πει ότι θα έπρεπε να μπούμε σε μια λογική προγραμματικών ουσιαστικών συγκλήσεων και έτσι θα πρέπει να βλέπονται μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει ο Κλεισθένης στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Αυτό επιβάλλει η αυτοδιοικητική πραγματικότητα. Απέναντι σε αυτό το κάλεσμα δεν ανταποκρίθηκαν παρά μόνο ο Αργύρης ο Μπανταζής. Κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις. Mm-hmm. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι υπάρχουν ουσιαστικές συγκλήσεις, θα έλεγα, και ταυτίσεις σε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρχές, τους στόχους, τις θέσεις, την αντίληψη και το πρόγραμμα. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη η συνεργασία με τον Αργύρη τον Μπανταζή βασίζεται και στηρίζεται σε μια σταθερή προγραμματική βάση για την επόμενη μέρα της Ιεράπετρας. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να απαντήσω είναι γιατί ακούγεται αν είχα συμμετήσει συνδυασμό. Η παρέμβασή μου όλο αυτό το διάστημα και με την κατάθεση της υποψηφιότητάς μου νομίζω ότι βοήθησα στο μέτρο του δυνατού το να ανοίξουν κάποια ζητήματα που δεν είχαν ανοίξει καθόλου. Mm-hmm. Από το Σεπτέμβρη ήμουν ο πρώτος που είχα βγάλει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα του Δήμου Ιεράπετρα και την προγραμματική διαδικασία. Είχα συμπληρώσει ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο θα έλεγα πολύ ισχυρό, με ανθρώπους καταξιωμένους στην ιεραπετρίτικη κοινωνία και έξω από την Ιεράπετρα, τους οποίους ο Δήμος Ιεράπετρας ποτέ δεν αξιοποίησε. Όπως, τι θέλετε να σας πω, ανθρώπους που θήτευσαν χρόνια στο ΝΕΟΤ, mm-hmm. Και που έχουν τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στην Ελλάδα σε σχέση με τον παράκτιο χώρο και τα λιμενικάρια. Να σας πω, ανθρώπους που θήτευσαν γενική γραμματής στο Υπουργείο Παιδείας και που έστησαν ολόκληρο το πρόγραμμα των ειδικών σχολείων, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, mm-hmm. Και που τους είχαμε ξεχάσει, mm-hmm. να σας πω, τι να σας πω. Οπότε είχατε λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημά μου είναι ότι είχατε συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, όμως κάτι άλλαξε στην πορεία, συγκλίνατε στα πλαίσια συνεργασιών που επιτάσσει και ο Κλεισθένης μας, λέτε. Ακριβώς. Συγκλίνατε με τον κύριο Μπανταζή, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό που είχατε κάνει και από εδώ, από τον Ιχόπτο, από αυτό το βήμα. Ανταποκρίθηκε σε αυτό. Βλέπετε ότι συμφωνείτε στο 99% από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, και το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι γιατί πηγαίνουμε τον κύριο Μπανταζή και δεν πήγαμε κάποιον άλλον υποψήφιο. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ λειτουργώ σε αυτές τις περιπτώσεις όχι κομματικά, mm-hmm. πολιτικά, mm-hmm. και εννοώ για το συμφέρον της πόλης. Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι συνδυασμοί που υπήρχαν αποτελούσαν είτε συνάθρηση, απλή συνάθρηση ατόμων ή, θα το έλεγα, ένα, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη συνοθήλευμα, απόψεων και ιδεών και ανθρώπους που συνέδεσαν αρνητικά τον εαυτό τους τα προηγούμενα χρόνια από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διέκρινα ότι το ψηφοδέλτιο του Αργύρη του Μπανταζή είναι ψηφοδέλτιο από νέους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Αργύρης είναι ένας νέος άνθρωπος που άφησε ένα θετικό στίγμα από που πέρασε. Που πέρασε από πολλές θέσεις στο Δήμο, από τη θέση του αντιδημάρχου, και άφησε ένα θετικό στίγμα. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν στο ψηφοδέλτιο μου δόθηκε από την πρώτη στιγμή η εντύπωση ότι λειτουργούν συλλογικά και σαν ομάδα, δεν έχουν εμπλακεί στα δημοτικά πράγματα και στην αρνητική πορεία του Δήμου το προηγούμενο διάστημα. Και επιπλέον διέκρινα ένα ομαδικό και συλλογικό πνεύμα. Mm-hmm. Κάτι που δεν βλέπω από τη φύση και το χαρακτήρα της σύνθεσης των άλλων συνδυασμών να μπορεί να υπάρξει. Και σε όλη τη διαδικασία της συγκρότησης των συνδυασμών το κριτήριο που νομίζω ότι επικράτησε στους άλλους συνδυασμούς εκτός του συνδυασμού του Αργύρη του Μπανταζή
ήταν το κριτήριο, ήταν απλά ψηφοθυριακό το κριτήριο, ναι, δηλαδή πώς θα συλλέξουν τους πιο ψηφοσυλλέκτες και όχι με το κριτήριο της αυριανής μέρας. Τώρα, υπήρξαν, ναι, και δεν το συζητώ με τον κύριο Καλαντζάκη από τη στιγμή που έχουν ένα προηγούμενο αρνητικής κατά τη γνώμη μου δημοτικής θητείας, αρνητικό το πρόσημο, όχι κυρίως στο επίπεδο το τι έργα έγιναν, γιατί έπεσαν πάρα πολλά χρήματα στη Ρέαμπουτρα και δεν φάνηκαν, αλλά από την άποψη των ιεραρχήσεων, των στόχων, της παραπέρας διεκδίκησης, των ποιοτικών χαρακτηριστικών που οδήγησαν ακόμα την Ιεράπετρα, παρά τα χρήματα που έπεσαν, σε μια μεγαλύτερη μιζέρια διαχείρισης των μεγάλων των προβλημάτων. Όσον αφορά τις άλλες υποψηφιότητες, δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι χρόνια παρουσιάζονται. Με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποψηφιότητα του κυρίου Χινόπουλου. Εγώ είχα ξαναπάρει καταρχή θέση. Είναι ένας ευγενικός κύριος, είναι ένας καλός επιχειρηματίας. Δεν με ενδιαφέρει από πού κατάγεται. Θεωρώ όμως ότι δεν κάνουμε όλοι για όλα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, δεν μπορούμε να αναδεικνύουμε στα δημοτικά πράγματα που ανθρώπους που επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έχουν άμεση σχέση με το Δήμο. Είναι σαν να νομοθετούμε μία, το βάζω σε παρένθεση, δηλαδή σαν να νομοποιούμε μία διαπλοκή. Αυτό, ευγενής κατά τα άλλα, αλλά μάλιστα, δεν μπορώ να καταλάβω. Η υποψηφιότητα της κυρίας Κοτσιφάκη εκφράζει ένα χώρο πολιτικά που ήταν αδύνατο να μην εκφραστεί, έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, τα χαρακτηρίζει ως το μακρύ χέρι του κράτους. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό τη στερεί τη δυνατότητα της ενασχόλησης με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και να αναπέμπει όλα τα ζητήματα σε ένα επίπεδο γενικής ιδεολογίας. Με την κυρία τη Βλάση, νομίζω ότι κάνει χρόνια την παρουσία της στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Έχει μια σκέψη και μια άποψη, η οποία νομίζω ότι περισσότερο αντιμετωπίζει το ζήτημα της υποψηφιότητας της ως παρεμβατική στα ζητήματα του πολιτισμού παρά από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και άποψη για τα ζητήματα του Δήμου. Ωραία, νομίζω ότι είναι ασαφής. Πάμε τώρα στα δικά σας να πούμε περισσότερα. Θέλω 2-3 ζητήματα που πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθούν σε όλα, κύριε Δασκαλάκη, άποψή μου, γιατί μπορώ να εκφράζω μετά από τόσα χρόνια άποψη δημοσιογραφική, είναι ότι σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στην πόλη, πρώτα, νοικοκύρεμα σε όλα τα ζητήματα, βάζουμε στόχους και οράματα μετά, αφού τα νοικοκυρέψουμε. Όπως λέγαμε και πριν με τον κύριο Κουδημογεννάκη, γιατί η Μαλάβρα. Δεν μπορείς να πεις ναι ή όχι. Πρέπει να δεις από ειδικούς, οι ειδικοί θα σου πούνε αν ναι ή όχι και με ποιο τρόπο. Πρέπει να δεις με ειδικούς, ας πούμε, κάποια άλλα ζητήματα, τον τουρισμό. Δεν μπορείς να το δεις μεμονωμένα. Πρέπει να νοικοκυρέψεις, να έχεις την ταμπέλα σου, πού θα πάει ο τουρίστας, να φτιάξεις το κυκλοφοριακό σου, να φτιάξεις το νερό σου. Δηλαδή, το ένα φέρνει τ' άλλο. Όλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Άρα, χρειάζεται ένα καλό σκούπισμα, που θα έλεγα, στο σπίτι μας. Καλό σκούπισμα και καλό νοικοκύρεμα. Και μετά θα βάλουμε προτεραιότητες και αν το κάνουμε λοιπόν αυτό. Και κάνουμε ένα πολύ καλό νοικοκύρεμα σε όλους τους τομείς, έτσι. Πού πάμε μετά, γιατί αυτό θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε στην τοποθέτησή μου. Πρώτα να νοικοκυρευτούμε και μετά να βάλουμε στόχους. Πείτε λοιπόν ότι νοικοκυρεύουμε τα πάντα, έτσι. Τι νοικοκυρεύουμε. Για πάμε. Τι νοικοκυρεύουμε. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση σας. Η προσέγγιση μου είναι ολιστική και θα το εξηγήσω τι σημαίνει ολιστική ως προσέγγιση. Οι όποιες σημειακές παρεμβάσεις κάνουμε, δηλαδή οι παρεμβάσεις σε όποιο σημείο, δεν μπορεί να είναι ξεκομμένες από ένα γενικότερο σχέδιο. Ας σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Θέλουμε να φτιάξουμε δομές, είτε σχολικές είναι αυτές, είτε παιδικές χαρές είναι αυτές, είτε για τα αμαία, είτε. Δεν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια καταγραφή της δημόσιας περιουσίας. Δεν θα έπρεπε να είχε προηγηθεί μια καταγραφή των ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση από μεριάς του ΤΑΙΠΕΔ
για παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο Ιεράπετρας. Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Προσέξτε με τώρα. Άρα, και συνεχίζω, αν είχαμε αυτή την καταγραφή, δεν επιβαλλόταν ένα συνολικό σχέδιο για το πού θα πάει τι? Να. Εμείς πάντα λειτουργούσαμε αποσπασματικά. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στο ζήτημα του αστικού ιστού της πόλης, είτε για πεζοδρομήσεις, είτε για νέες πεζοδρομήσεις. Δεν έπρεπε να έχουμε λύσει το ζήτημα το τι θέλουμε μέσα από μια μελέτη, πώς θέλουμε να είναι το κέντρο της πόλης, πώς θέλουμε να είναι ο αστικός ιστός της πόλης? Δεν επιβάλλεται μια μελέτη από ένα περιβαντολόγο και από ένα ολοκληρωμένο, από ένα συγκοινωνιολόγο? Δεν μπορεί ο καθένας να σηκώνεται και να λέει θα πεζοδρομήσω αυτό, ή θα κάνω παιδική χαρά εδώ, ή θα κάνω το α εκεί. Αν θέλουμε να λειτουργούν με όρους, έχουμε να κάνουμε με το παράκτιο μέτωπο, ένα τεράστιο παράκτιο μέτωπο. Οι όποιες σημειακές παρεμβάσεις δεν πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο? Πώς θέλουμε το παράκτιο μέτωπο της Ιεράπετρας που απλώνεται? Το θέλουμε μόνο για τουριστική χρήση? Το θέλουμε για χρήση και κατοικίας? Το θέλουμε και για επαγγελματική χρήση? Πού θα μπει το ένα, πού θα μπει το άλλο? Μιλάμε για χωροταξικά, δηλαδή χωροταξικά. Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα το χωροταξικό είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα, διότι καμιά φορά καταλαβαίνουμε το χωροταξικό ως ένα πράγμα. Όχι, το χωροταξικό είναι ο χώρος, είναι αυτός που σε καθορίζει. Είναι αναπτυξιακό σαν ζήτημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη της πόλης, έχει να κάνει και με τον πολιτισμό της καθημερινότητας, έχει να κάνει με την καθημερινότητα της πόλης. Όλα αυτά λείπαν. Όλα αυτά λείπαν. Ωραία. Και ένα από τις αιτίες ακριβώς που μας οδήγησε εδώ ήταν αυτό το επισπασματικό και το επιμέρους. Αυτά είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, κεντρικά ζητήματα. Συζητάμε για τη διαχείριση των περιοχών Natura, σε Λάκανο, Χρυσή, Θρύπτη, Νότια Δίχτυ. Μα εγώ δεν ξέρω καμία μελέτη αξιοποίηση των όγκων. Δεν ξέρω καμία μελέτη πώς να αξιοποιηθούν αυτοί οι όγκοι. Μιλάει ο καθένας για διάφορα ζητήματα και τώρα τελευταία ακούω πάρα πολύ και βλέπω και κάτι σποτάκια εκεί με την έξιμη πόλη, αυτό και τα λοιπά. Ωραία. Το σημερινό οργανόγραμμα του Δήμου, και αυτό που θέλω να απευθυνθεί, θέλω να απευθυνθεί στους πολίτες. Για να απευθυνθεί στους πολίτες πρέπει να το ετοιμάσει κάποιος. Για να το ετοιμάσει κάποιος, από πού θα το ετοιμάσει? Θα το ετοιμάσει μέσα από το Δήμο. Δηλαδή, εμείς για μας, όχι ο άλλος. Εμείς για μας, όχι ο άλλος. Άρα για έξωθεν. Δεν κατάλαβα με ποιες υποδομές αυτό το πράγμα θα ετοιμαστεί. Δηλαδή ορισμένα ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε ως να ήταν προεκλογικές καραμέλες, ας πούμε, που εντάξει, να το πω γιατί είναι κάτι το πρωτότυπο και το οποίο θα δεν θα κρυθούμε από αυτά που λέμε. Θα κρυθούμε από αυτά που κάνουμε. Ωραία. Πάμε στο όραμα τώρα, γιατί μ' αρέσει και εμένα το όραμα. Να τελειώσω γι' αυτό. Όχι μόνο δεν θα κρυθούμε από αυτά που λέμε, αλλά από αυτά που κάνουμε. Αλλά έχω και μια διαφορετική αντίληψη. Αντί να τα προβάλλουμε, πρώτα να τα κάνουμε και μετά να λέμε ότι τα κάναμε. Ναι, εντάξει, είμαστε όμως σε μια προεκλογική περίοδο που ο κόσμος μας θέλει να ακούσει πώς σκεφτόμαστε και πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε, ωραία, και αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε με το θα και την εποχή του Μπακαλάκου ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βάλτες από εδώ και από εκεί, μοιράζει υποσχέσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Είναι μια εποχή δύσκολη και από την άποψη των χρηματοδοτήσεων, οπότε πρέπει να είσαι τεκμηριωμένος, να έχεις μελετήσει, να έχεις προχωρήσει με βήματα ώστε να έχεις αποτελέσματα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το κύριο για την πόλη που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Συν από ότι είναι μια πόλη που για κοινωνικό παραγωγικό ιστορικούς λόγους την έχει οδηγήσει σε μια ιδιότυπη
συντήρηση θα έλεγα, που την έχει οδηγήσει να λειτουργεί στη λογική, το έχω πολλές φορές πει, του γυαλισμένου και του προβεβλημένου, που όλα αυτά μας στήσε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν θα βάλουμε μυαλό ότι ποιοι ήταν αυτοί που μας κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι ενεργοί, οι δραστήριοι, οι κοινωνικοί, οι πολίτες στην Ιερά Πέτρα, οι οικογένειες, τα τζάκια και οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες. Εγώ τα λέω τα πράγματα όπως έχουν να κάνουν. Σ' όποιον αρέσει, σ' όποιον δεν αρέσει. Μαύρο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε, αφού κάνουμε λοιπόν αυτό το νοικοκύρεμα και χωροτακτικά τοποθετήσουμε, σαν να έχουμε μια μονόπολη, βρε παιδί μου τώρα, μου δίνετε και εικόνες, και πάνω στη μονόπολη τοποθετούμε. Εκεί θέλουμε το ξενοδοχείο μας, δηλαδή εκεί θα όποιοι έχουν παίξει μονόπολη καταλαβαίνουν τι λέω. Εκεί θέλουμε το σπίτι μας, εδώ θέλουμε την πλατεία μας. Αφού λοιπόν το συμφωνήσουμε, γίνει και μια διαβούλευση, φαντάζομαι, και συμμετέχει ο πολίτης, γιατί πρέπει να συμμετέχει ο πολίτης. Πώς θέλουμε την πλατεία, γιατί ο κ. Πανταζής, ας πούμε, είπε εδώ για την πλατεία ότι θα το ξαναδούμε και ενδεχομένως να γίνει και ήπιας κυκλοφορίας αυτός ο δρόμος, που να το δούμε αν μπορεί να καλά γίνει τέλος πάνω, γιατί δεν έτσι, υπάρχει γκρίνια από τους καταστηματάρχες ότι υπάρχει ένα θέμα, λέμε τώρα. Κοιτάξτε, αυτό που ο κόσμος δεν κάνει συνείδησή του, ναι, δεν κάνει συνείδησή του, και για να το κάνει συνείδησή του αυτό που λέμε να διαβούλευση, συζήτηση με τα λοιπά, με όλους τους εμπλεκόμενους, αν δεν το κάνει συνείδηση του δεν το σέβεται κιόλας. Να. Ναι, και μια ζωή θα γκρινιάζει και θα του φταίει το κάτι άλλο. Ακριβώς, το δρόμο, φταίει το κάνουμε, το η γλάστρα ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Ό,τι τέτοιου είδους ζητήματα και παραπάσεις πρέπει να προκύψουν, θα πρέπει να έχουν τη συνένεση των άμεσα ενδιαφερομένων, αν αφορά τα χωριά των τοπικών κοινωνιών. Αν είναι κάτι που βλέπουμε ότι τοπικές κοινωνίες σε εισαγωγικά έχουν λάθος, οφείλουμε μέσα από διαδικασίες να τους πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορούμε όμως να πηγαίνουμε ως καπέλο στις τοπικές κοινωνίες. Μα γι' αυτό είπα για τη μονόπολη, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Δηλαδή, ένα σοβαρό θέμα είναι το χωροταξικό, και δεν λέω σε σχέση με το ΣΧΟΑΠ τώρα, το γου που σου, πώς το λένε, που κάνει αυτές τις ανατροπές στο φράγμα Μπραμιανών κτλ., που δεν μπήκε και στο τραπέζι τη συζήτηση ως θα έπρεπε. Να ακούσουμε τις προτάσεις των υποψηφίων δημάρχων. Υπάρχουν προβλήματα σχέση. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει προβλήματα. Άρα εσείς λέτε λοιπόν να το δούμε συνολικά αυτό το θέμα. Ναι, έτσι. Αλλά κοιτάξτε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με το χωροταξικό της Κρήτης και το χωροταξικό της περιφέρειας όσον αφορά το Δήμο Ιεράπετρας. Δεν το είδαμε σοβαρά. Άνοιξε αυτή η συζήτηση στην κοινωνία σχετικά με το χωροταξικό, και πώς άνοιξε. Κάνουμε προτάσεις του χωροταξικού που είναι βασισμένοι σε επιστημονικά ή άλλου χαρακτήρα ζητήματα με βάση τους ειδικούς και με βάση τη διάθεση και την αντίληψη των ανθρώπων μέσα από μια ευρεία διαβούλευση. Δεν το είδαμε. Ναι. Και να δείτε πόσο πρόχειρα το αντιμετωπίζουμε. Γίνανε το 2017 αλλαγές στο χωροταξικό της Κρήτης. Εμείς δεν συμμετείχαμε. Καθόλου. Δεν συμμετείχαμε. Να. Δηλαδή φωνάζουμε να. Και από την άλλη μεριά, ποια είναι η παρέμβασή μας για να αλλάξει το κομμάτι του χωροταξικού? Εσείς όμως ως Περιφερειακή Σύμβουλη, με συγχωρείτε κύριε Δασκαλάκη, δεν είχατε άποψη πάνω σε αυτό? Μα δεν μπορούμε να... Κοιτάξτε, δηλαδή, πολλές δεν φορές έχετε ευθύνη εσείς σε αυτό. Μπαίνει αυτή η συζήτηση. Είναι τελείως διακριτή η ρόλη Περιφέρειας Δήμου. Εμείς κάνουμε ένα γενικότερο περιφερειακό σχεδιασμό. Εμείς μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Όταν η άποψη όμως η οποία έρχεται από ένα Δήμο δεν είναι τεκμηριωμένη ή δεν υπάρχει σοβαρή άποψη, δηλαδή εμείς με ποια ιδιότητα να κάνουμε την παρέμβαση? Του μεμονωμένου ατόμου ή του Περιφερειακού Συμβούλου ανεξάρτητα από ποια θεσμική θέση? Αυτό μπορείτε να... Σε αυτό τοποθετούνται πολλά πράγματα, είτε και τα έργα που γίνονται, που λέτε υπάρχει μια αποσπασματικότητα, είτε για το... Να το λήξουμε, να κάνουμε μια επιτροπή στο επίπεδο του Δήμου κοινή συμμετοχή και να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του προγραμματισμού των έργων. Και σε συνδυασμό με την περιφέρεια. Και μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Να ρωτήστε όμως, τι θέλουν οι δήμαρχοι? Γιατί δεν τη θέλουν? Για να το παίζουν δήμαρχοι.
Για να καθορίζουν. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά ας πούμε το ίδιο θα μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, και κάποια έργα. Δηλαδή, λέει ο Δήμαρχος τώρα, ο κ. Καλατζάκης, ότι εγώ έχω κάνει έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Προφανώς να. Πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ και θα τα συνεχίσω μέχρι τον Αύγουστο, θα δείτε και άλλα και τέτοια. Αυτό τώρα. Ο κόσμος ενδεχομένως δεν ξέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος ή δεν το έχει κατανοήσει. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, ότι είναι ένα μεγάλο μέρος χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Κοιτάξτε. Ναι, και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό μαζί. Το θέμα με των χρημάτων είναι το εξής. Εγώ θα βάλω ένα ερώτημα. Όντως έπεσαν πάρα πολλά, έπεσαν αυτά τα χρήματα. Το είπατε και εσείς πριν. Το είπα. Αν ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε γεραπετρίτη, πού μπήκαν και αν έπιασαν τόπο. Να. Τι είδε στη ζωή του. Νομίζετε ότι θα βρεθεί κανένας να σας πει ότι έπιασαν τόπο. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με ένα θέμα προγραμματισμού. Ωραία. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που πήραν. Μα λέει ο Δήμαρχος, λέει τα πήραν κατόπιν μελετών, ιστορίες κτλ. Μα και η στόχευση των μελετών δεν είναι σύμφωνη με τις ιεραρχήσεις μου. Και προσέξτε με τώρα. Πέρα από τα 230 από το Πράσινο Ταμείο, αξιοποιήθηκε κανένα ευρωπαϊκό ταμείο για άλλα πράγματα. 230.000. Να πούμε και το τελευταίο παράδειγμα σε σχέση με το Φιλότιμο. Είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος Δήμος να παίρνει τα λιγότερα χρήματα? Όταν κάνουμε λοιπόν κριτική σε ένα δημοτικό έργο, δεν την κάνουμε μόνο αν έβαλε 45. Θα πρέπει να την κάνουμε αν έπιασαν το από αυτά τα 45, αν τα 45 μπήκαν σε τομείς που θα έκαναν καλύτερη την εικόνα της πόλης, την καθημερινή ζωή, τα ζητήματα των υποδομών, την αντιμετώπιση σοβαρών έργων. Θα πρέπει να την κάνουμε και στην Κρητική. Ναι, πήραμε 45. Δεν μπορούσα να ήταν 105. Ποια προγράμματα αφήσαμε απ' έξω? Είτε αυτά λέγονται τομεακά προγράμματα από μεριάς των Υπουργείων, είτε προγράμματα του κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Τώρα έρχεται η νέα ΚΑΠ, η οποία δίνει 37,5% πόρους στις περιφέρειες για αδρευτικά ή άλλα έργα. Έχουμε καμία μελέτη για τα 2,2 εκατομμύρια που θα δίνονται τομεακά ώστε να φτιάξουμε τα συνοδά έργα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μια δημοτική αρχή, αν λειτουργήσει η λογική ότι εγώ έκανα, εμείς πρέπει να την κρίνουμε στη λογική τι μπορούσες να κάνεις και δεν τα έκανες. Ή αυτά που έκανες, αν πιάσαν τόπο. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μια λογική που δεν είναι δημιουργική από τη στιγμή, μάλιστα που ξεκινάμε ότι έχουμε μια πόλη με σοβαρή υστέρηση στο επίπεδο των υποδομών και πολύ πίσω από τις ανάγκες της πραγματικότητας όπως διαμορφώνεται σήμερα. Πάμε τώρα, αφού τα κάνουμε όλα αυτά, τα νοικοκυρέψουμε που λέγαμε, πάμε στο επόμενο ερώτημα, γιατί προσπαθώ να έχουμε ουσιαστικές συζητήσεις και γρήγορες. Πάμε τώρα στο όραμα. Νομίζω ότι είμαστε ουσιαστικοί. Ναι, ουσιαστικές είμαστε. Ουσιαστικοί είμαστε, δηλαδή, και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Πάμε τώρα στο όραμα. Δηλαδή, και αν κοστολογείται αυτό το όραμα, εν πάση περιπτώσει, και μέσα από το πρόγραμμα που είδαμε ότι κυκλοφόρησε του συνδυασμού όλοι μαζί με τον κύριο Πανταζή υποψήφιο, το όραμα. Πώς εσείς λοιπόν, τι βλέπετε, πού τοποθετούμε, τι και με τι, πώς θα το χρηματοδοτήσουμε αυτό που θα τοποθετήσουμε, αφού διαβουλευτούμε και αφού κάνουμε όλα αυτά που είπαμε τώρα. Πάμε σε αυτό. Το όραμα. Που δεν αρέσει σε πολλούς αυτή η λέξη, αλλά εμένα μου αρέσει. Ας μην αρέσει η λέξη όραμα. Και εμένα μου αρέσει η όραμα. Γιατί το έχω ξαναπεί. Να μην κοντόφθαλμο, δηλαδή μην έχουμε 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Πάμε, 30 χρόνια, πώς το βλέπουμε την πόλη μας μετά από 30-40 χρόνια. Τι θέλουμε να κάνουμε. Όσο πιο αισιόδοξα είναι τα όνειρα, τόσο περισσότερα αποτελέσματα έχουμε όταν έχουμε πρόγραμμα και ρεαλισμό. Να. Πρόγραμμα και ρεαλισμό. Εγώ πώς τη βλέπω την πόλη. Πάμε. Έχουμε δύο παραγωγικούς τομείς. Εγώ ξαναλέω, εγώ τον Δήμο το βλέπω σαν τόπο. Αυτή ήταν η άποψή μου, αυτή είναι και η άποψη του συνδυασμού. Τόπος σημαίνει όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε, δηλαδή άνθρωποι, γη, νερό, θάλασσα,
αέρας, βουνό, συνήθειες των ανθρώπων, πολιτισμός, mm-hmm. καθημερινές τους συνήθειες. Είναι ο τόπος που μας γέννησε και πώς μεγάλωσε. Πώς θέλουμε να τον δούμε? Πρώτον, τι συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει? Έχει δύο μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τα μεγάλα του συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι ότι τυχαίνει να είναι κοντά στη θάλασσα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Έχω μια πόλη κοντά στη θάλασσα, mm-hmm. σημαίνει ότι η πόλη αυτή πρέπει να ανοιχτεί στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό είναι όραμα. Ναι. Δεύτερο ζήτημα. Έχω μια πόλη η οποία ασχολείται με τον αγροτικό παραγωγικό τομέα. Ωραία. Με μια δυναμική καλλιέργεια. Εδώ πρέπει λοιπόν να δω συνολικά το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον γεωργικό παραγωγικό τομέα στη λογική καλυτέρευσης των όρων και των προϋποθέσεων, ώστε να έχουμε καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο τοπίο της παραγωγής, αναζωογόνηση των χωριών. Mm-hmm. Και το άλλο, το τρίτο μεγάλο ζήτημα, είναι αυτό που λέω εγώ πολιτισμός καθημερινότητας, που έχει να κάνει με τα ζητήματα που έχουν να κάνει να ζούμε σε μια πόλη με ανθρώπινη ζωή. Μια πόλη που όχι να την ανεχόμαστε και να μας ανέχεται, αλλά μια πόλη που να θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί τίποτα άλλο παρά να είναι το όραμα. Για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα έχει ενδιάμεσα βήματα. Mm-hmm. Τα ενδιάμεσα βήματα που πρέπει να δούμε είναι, θα πρέπει να λύσουμε ζητήματα, δηλαδή μιλάμε για μια πόλη με ανοιχτή στη θάλασσα, με συνύπαρξη της κατοικίας, επαγγελματιών, επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας κλπ. Ναι. Ωραία. Πείτε μας ένα παράδειγμα έτσι για να το κατανοήσουμε περισσότερο αυτό που λέτε. Ναι, θα το να σας πω. Mm-hmm. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Ο επισκέπτης που έρχεται δεν πρέπει να πίνει και αυτός καλό νερό? Ναι, σαφώς. Ο επισκέπτης που έρχεται δεν πρέπει να βρίσκει ένα παραλιακό μέτωπο που να το συναρπάζει? Δεν πρέπει να υπάρχει μια αισθητική στην πόλη που να την τραβάει? Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι που να λέει, πήγα βρε παιδί μου σε μια πόλη και ήταν πάρα πολύ όμορφη. Mm-hmm. Το κομμάτι το αισθητικό. Δεν έχει δικαίωμα ντόπιος να κάνει ένα ήσυχο, όμορφο περίπατο σε όλο το παραλιακό μέτωπο mm-hmm. της πόλης. Για να γίνουν αυτό χρειάζεται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Τους ποιες παρεμβάσεις θα κάνουμε, χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Οι σημειακές λοιπόν παρεμβάσεις, οι οποίες κάνουμε, αν παραδείγματος χάρη πούμε ότι φεύγει το πάρκινγκ από εδώ, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό, αλλά σε συνδυασμό με τι όραμα έχουμε για το παραλιακό μέτωπο της Ιεράπετρας. Και το πρακτικό κομμάτι, πώς θα κυκλοφορήσουμε στην πόλη. Και το πρακτικό κομμάτι, πώς θα κυκλοφορήσουμε μεγάλο θέμα μέσα στην πόλη. Ζητήματα που έχουμε να κάνουμε, που λέμε για το ζήτημα του χωροταξικού και πώς θα είναι πόλη. Φαντάζεστε μια πόλη που δεν θέλει πολλά πράγματα. Φαντάζεστε μια πόλη που έχει ένα περιφερειακό που αυτή τη στιγμή δεν είναι περιφερειακός, αλλά περνά από τη μέση της πόλης. Και αυτό που καθορίζουμε ως αστικό ιστό της πόλης, να, κάτω από τον περιφερειακό προς τα δω, mm-hmm. να έχει ανοιχτό ένα ολόκληρο μέτωπο είτε προς την θάλασσα ή να είναι ένας χώρος ήπιας κυκλοφορίας και δημιουργίας για την οικογένεια. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα μελετήσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν να βάλουμε στη στόχευσή μας ένα νέο περιφερειακό να τελειώσει, mm-hmm. προκειμένου να δούμε τα ζητήματα του περιαστικού ιστού. Δεν το κατάλαβα. Μετά το νέο σχέδιο πόλης που... Βεβαίως, μετά το σχέδιο πόλης. Ναι. Δεν πρέπει να δούμε ζητήματα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να φεύγει κόσμος mm-hmm. από το κέντρο να, και να πηγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Άρα έχουμε διάσπαρτους οικισμούς στο περιαστικό και αγροτικό κομμάτι της πόλης. Δεν βλέπουμε ότι σε 5-6 χρόνια θα έχει ενωθεί το κάτω χωριό με τη Γεράπετρο, η Γρά Λιγιά με τη Γεράπετρο κτλ. Άρα αλλάζει ο περιαστικός χώρος. Mm-hmm. Αυτά δεν πρέπει να τα δούμε σε σχέση με τις υποδομές τις οποίες θα κάνουμε.
Εγώ δηλαδή δεν καταλαβαίνω με ποιο άλλο διαφορετικό τρόπο θα είναι. Υποδομές είναι μισό λεπτό, κύριε Δασκαλάκη. Υποδομές, δηλαδή με το βλέμμα, ας πούμε, στο μέλλον, μετά από 20 χρόνια, πώς θα είναι. Βεβαίως, ο πατέρας μου ήταν πρωτοπόρος. Ο πατέρας μου ήταν πρωτοπόρος και έφτιαξε τον πρώτο βιολογικό στην Ελλάδα, αλλά είναι πρωτοβάθμιος επεξεργασίας. Και σήμερα είναι πολύ πιο πίσω από αυτό που υπάρχει. Εδώ δεν έχουμε λύσει ακόμα το ζήτημα. Τότε ήταν πρωτοπόρος για να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Πρέπει πάντα να είσαι μέσα στις εξελίξεις. Να μπορείς να τις αναλύεις και να τις διαμορφώνεις. Αυτά τα δεδομένα έχουμε για την Ιερά Πέτρα. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τρομερό πρόβλημα. Που δεν έχει μπει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, δεν έχουν αναλυθεί και δεν έχουν ακουστεί προτάσεις ουσιαστικές γι' αυτό. Κοιτάξτε. Τι λέει ο συνδυασμός λοιπόν εδώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν μπορεί όμως να μην έχουμε σιτά. Ένα. Δεύτερο. Δεν μπορεί να μην δούμε τις μορφές ανακύκλωσης στην πηγή. Δεν πρέπει να μην δούμε το ζήτημα του βιολογικού της Ιεράπετρας. Δεν πρέπει να μην δούμε τους βιολογικούς των χωριών. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι. Αφού έχουμε βιολογικούς παντού, λέει. Ναι, δεν φτάνουν. Δηλαδή, δεν φτάνουν με την έννοια είναι παλιάς κοπής. Έχουμε βιολογικό στις Μάνες. Εκεί για τα... Όχι, λέω ότι οι απαντήσεις... Ναι, για την απίθυνη θάλασσα. Όταν... Με συγχωρείτε τώρα. Και για την απίθυνη θάλασσα. Μέσω του ποταμού. Έχουμε στις Μουρνιές και στους Μύθους. Γιατί να πέφτουνε στη θάλασσα? Και από την άλλη μεριά, πώς βλέπουμε τα ζητήματα της αξιοποίησης αυτού του πράγματος? Δηλαδή, αν έχουμε ένα δηλαδή, το ένα δεν είναι με το άλλο, πρέπει να το καταλάβουμε. Αν είχαμε δηλαδή στο Μύρτος, λέω ας πούμε, θέλω να φέρνω παραδείγματα, αλλά δεν είναι επειδή είμαι από το Μύρτος. Αν είχαμε ένα βιολογικό καθαρισμό τετάρτου βαθμού, θα είχαμε ανάγκη ποτισμού του κάμπου? Όχι βέβαια, θα μπορούσε να τα αφοδομηρώ να πάρει το καλό μαντάρι. Δεν θα είχαμε εξοικονόμηση νερού. Δεν θα είχαμε εξοικονόμηση νερού. Μα γι' αυτό είπαμε ότι είναι κύριε παντού, κύριε Δασκαλάκη, αρχικά. Και στο... Έτσι, γι' αυτό είναι μέσα στα νοικοκυρέματα. Ακριβώς. Και το τεράστιο κομμάτι που υπάρχει σε σχέση με το είναι ότι κάπου στερεά υγρά οργανικά με το τεράστιο πρόβλημα των φυτικών υπολοιμάτων, θα πρέπει να δούμε το ζήτημα της αξιοποίησης του. Και εδώ θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τα σκουπίδια είναι οικονομική ανάπτυξη, που ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Άλλες πόλεις ψάχνουν και αγοράζουν σκουπίδια. Εδώ θα χρειαστεί μια διαδημοτική συνεργασία. Μετά λοιπόν την προσπάθεια να αλλάξει ο περιφερειακός σχεδιασμός, θα πρέπει να μπούμε σε διαδημοτικές συνεργασίες. Το επιτρέπει ο νέος νόμος ενιαίες διαχείρισης των απορριμμάτων στο επίπεδο του λαστείου. Γιατί πρέπει να γίνουν τέτοια έργα ώστε να εξασφαλίζεται και η οικονομική και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Αν θέλουμε δηλαδή αυτό το προϊόν να το... πουλήσουμε, διότι αυτά αυτό είναι. Το λέγαμε ζητήματα και που έχουν να κάνουν επίσης με την καθημερινότητά μας. Δεν γίνεται να φτιάχνουμε έργα χωρίς δίχτυα. Δεν γίνεται να συνεχίζεται η παλιά τακτική. Για ποια δίχτυα λέτε τώρα? Θα σας πω. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, καλιά να μην έχω νερό παρά να έχω αμύαντος σωλήνες. Και το νερό που πίνουν να γίνεται καρκίνος. Και η απάντηση σε αυτό, εντάξει, μωρέ, ένα λίγο κομμάτι έχει μείνει ακόμα. Ωραία, λίγο κομμάτι έχει μείνει ακόμα. Εγώ ξέρω οι προηγουμένες χώρες, εγώ ξέρω ότι άλλοι δήμοι που έχουν μια άλλη αντίληψη, πρώτα κάνουν τα δίχτυα και μετά κάνουν τη δεξαμενή. Να το πω, εδώ έχουμε φράγματα στην Κρήτη που είναι 30 χρόνων και που δεν έχουν καμία χρήση. Το οροπέδιο λέτε? Όχι το οροπέδιο, στο Ρέθυμνο. Και δεν έχει δίχτυα. Κάτσε. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίζουμε. Είναι ποντιακό ανέκδοτο τώρα όλα αυτά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε έτσι τα
απλή λογική, αλλά δυστυχώς σε αυτή την πόλη και σε αυτό πρέπει να δίνουμε μάχη για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα, δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Για το ζήτημα του μωροάρδευσης. Δεν είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς δεν είναι. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Λοιπόν, μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα. Στρατηγικό απόθεμα είναι ότι υπάρχει κάτω από τη γη, άρα ένα στρατηγικό ποταμό. Απόθεμα είναι και η Μαλάβρα. Να. Το πρώτο πράγμα λοιπόν και η πρώτη κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε για τα έργα είναι πάλι σε ένα ορίζοντα. Αναπτύσσει την περιοχή τουριστικά, δεν θα πει νερό. Το νερό που έχουμε σήμερα για την ίδρυυση μας φτάνει. Δεν μας φτάνει. Και από πού το βάζουμε? Το βάζουμε από διάφορες πηγές. Το νερό που έχουμε για την άρδευση. Τη μία χρονιά πέφτει στη θάλασσα. Την άλλη δεν έχουμε. Και την άλλη δεν έχουμε σταγόνα. Αυτά δεν είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή μας προοπτική. Και θα πει τώρα, κύριε Σκαλίκα, ο Δήμαρχος θα λύσει όλα αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω μια άλλη λογική σχέση με τον Δήμαρχο. Όχι, το Υπουργείο είναι. Ναι, Υπουργείο εγώ έχω όμως μια άλλη λογική με τον Δήμαρχο. Και η λογική μου σε σχέση με τον Δήμαρχο και για τα δημοτικά πράγματα είναι πολύ ευρύτερη από όσο την αντιμετωπίζουν. Τα χρήματα δεν τα βάζει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος όμως οφείλει να λειτουργεί στην κατεύθυνση ακόμα και πέραν των αρμοδιοτήτων του. Γι' αυτό θέλει διεκδίκηση, όχι διεκδίκηση γενικά, εμπεριστατωμένα, γι' αυτό μιλάμε για μελέτες, και που να ξέρουμε κάθε φορά την πηγή της χρηματοδότησης. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά. Ούτε διεκδίκηση, ούτε εμπεριστατωμένη ανάλυση, ούτε πηγές χρηματοδότησης. Εγώ ανέβασα ένα άρθρο για τη νέα περίοδο. Ωραία. Πέστε μου, με βάση αυτά που η νέα ΚΑΠ, εσείς, η νέα ΚΑΠ χρηματοδοτεί, που περνάμε από το μοντέλο των περιφερειών στο μοντέλο των πόλεων, από ποιο ταμείο η Ιερά Πέτρα δεν μπορεί να πάρει χρήματα για αυτά που συζητάμε. Πέστε μου. Και λέω εγώ τώρα, πάει κάποιος στο Δήμο Ιερά Πέτρας και του λέει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τι προβλέπετε για να το πάρουμε? Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι κανένας από το Δήμο δεν ξέρει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και είμαι 1500% σίγουρος ότι δεν θα ξέρει τις προϋποθέσεις για να το πάρουμε. Άρα εδώ χρειάζεται και ένα νέο οργανογράμμα του Δήμου. Μια νέα προετοιμασία για την νέα εποχή. Ωραία. Με ειδικούς, μελετητές, με εξωτερικούς συνεργάτες, εσωτερικούς δεν ξέρω πώς. Εξωτερικούς συνεργάτες. Οι οποίοι θα δίνεις εσύ την πολιτική κατεύθυνση και ο άλλος θα σου λέει τι και πώς μπορείς να φτάσεις αυτό. Και από πάνω. Ναι. Και να είσαι από πάνω. Από πάνω. Παίρνουν άνθρωποι που ξέρουν ποιες πόρτες θα χτυπήσουν, όχι παράνομα, δεν το λέω πελατειακά. Ναι, όχι. Πού θα πάνε και τι θα κάνουν και πού θα πάνε τη μελέτη. Τι θα πούνε, ναι. Τι θα πούνε, πόσο εμπεριστατωμένοι θα είναι. Έτσι, και από εκεί και πέρα, συνέργειες και αξιοποίηση ανθρώπων. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα. Σκέφτηκε κανένας ποτέ να κάνει ένα συμβούλιο γεραπετρεπτών επιστημόνων? Να. Αν δείτε τι διακλάδος υπάρχει σε επίπεδο των γεραπετρεπτών επιστημόνων και τι πόρτες μπορούν να σου ανοίξουν και τι δυνατότητες έχουν. Έτσι. Τρομερό. Δηλαδή μόνο το δασκαλάκι να πάρεις από το Μύρτος, έτσι, και να τον... Είναι απίστευτος πρεσβευτής. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα που δεν το αξιοποιούμε και νιώθουμε περηφάνεια για αυτόν τον άνθρωπο που έχει να κάνει και με το Μύρτο. Και έρχονται πολλές φορές και ρωτάνε εμένα. Ξέρει, τον καθηγητή του ΜΙΤ, ξέρουμε και λέμε τώρα, τον Αϊστάιν της γενιάς μας και έρχονται και με ρωτάνε εμένα. Λέει, σε ποια διεύθυνση ανήκει το φράγμα? Μάλιστα. Δηλαδή, θέλουμε να φτιάξουμε την προσαγωγό, έχουμε το φράγμα και δεν ξέρουν από μεριάς σε ποια διεύθυνση. Μα έτσι. Δεν γίνονται. Και να πω.
Και ένα άλλο ζήτημα λέω, το πιο σοβαρό. Αυτό είναι ένα έγκλημα μεγάλο. Δηλαδή, εγώ θα σας πω όνομα. Και να βγει ο άνθρωπος. Συζητάμε για τα λιμενικά. Και συζητάμε για την παράκτεια ζώνη. Και έχουμε τον Ασπραδάκη τον Χρήστο, από τον οποίο εκεί που αναθέσαμε εμείς τη μελέτη, πήγαινε και ρωτούσε τον Χρήστο τι θα κάνει και δεν ήξερε. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος στον Πάρτη. Μα με συγχωρείτε. Ουδής προφήτης στον τόπο του τελικά. Έτσι. Και η Ιερά Πέτρα έχει αυτή την οτροπία, μου επιτρέπει να πω δημοσιογραφικά, ότι δεν χρησιμοποιεί τα δικά της τα παιδιά. Δυστυχώς. Όχι, τους ανθρώπους, τους κατάλληλους. Το είπα στο πλαίσιο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μα το αντιμετωπίσουμε κι εμείς εδώ και γενικά είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι μια νοοτροπία. Κύριε Δασκαλάκη, χαίρομαι πάντα να μιλάω μαζί σας. Το ξέρετε, αλλά πρέπει να το κλείσουμε εδώ. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι μόνο ο συνδυασμός Πανταζή έχει πολύ συγκεκριμένες σημειακές παρεμβάσεις. Τέτοιες απόψεις για λύση. Και το όλοι μαζί αλλάζουμε, θα γίνει πράξη σε όλους τους τομείς. Είτε στο χωροταξικό και το νοικοκύρεμα που λέμε, στην πόλη μέσα, το που θα βάλουμε τι, είτε αξιοποιώντας όλους τους ανθρώπους μας εδώ, γιατί έχουμε, δηλαδή όλοι υπερηφανευόμαστε που ο Γεραπετρίτης αυτός έγινε έτσι, που ο Γεραπετρίτης αυτός έγινε έτσι, μπράβο σε αυτόν, αλλά μετά τον ξεχνούμε στην πορεία. Ενώ αγαπάει την πόλη του και μπορεί και θέλει να προσφέρει, έτσι δεν τον εκμεταλλευόμαστε, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα. Ξέρετε λέξη. Γιατί τον ξεχνούμε, γιατί έχουμε την λογική ότι αυτός που φεύγει δεν κουβαλάει κάτι. Δεν έχει κανένα σακουλάκι με ψηφαλάκι. Και επειδή αυτοί είναι και άνθρωποι αξιοπρεπείς, έτσι. Και όπου και αν προσεγγίζουν, και εγώ με αυτούς τους ανθρώπους τώρα με την ευκαιρία έκανα πάρα πολλές κουβέντες με πολλούς. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό αυτό. Ίσως και το εγώ μας και μια φορά, κύριε Σκαλάκη, είναι μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει, έτσι. Καταλαβαίνετε. Εγώ τα σφάζω, τα μαχαιρώνω, τα ξέρω όλα. Αυτό εννοώ. Το εγώ μας και δεν φωτογραφίζω κανέναν. Το εγώ μας είναι γενικά ένα κακό, έτσι, αυτό στην κοινωνία μέσα, αν το δείτε. Πάρα έτσι, πολύ. Ναι, πάρα μεγαλύτερο πολύ, από ό,τι πρέπει, ίσως. Πάρα πολύ κακό. Και εγώ, άμα είδατε στο βιογραφικό μου, το αναδεικνύει πάρα πολύ αυτό. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουμε, δεν θα πρέπει να βάλουμε ποτέ το εγώ πάνω από το εμείς και από τα σφαίρα της πόλης. Δεν μπορούμε ένα να συμμετέχουμε, φαινόμενο βέβαια της εποχής μας, αυτό το εγώ. Δεν έτσι, μπορούμε που να συμμετέχουμε σε ίδρυγγες προκειμένου να είναι τα δικά μας εγωιστικά μεγαλεπίβαλα σχέδια. Δεν μπορούμε. Κύριε Δασκαλάκη, δεν χρειάζεται να πω τώρα, γιατί πρέπει να σταυρώσουμε, να ψηφίσουμε το Δασκαλάκη, τον Νίκο, από το συνδυασμό του Αργύριου του Πανταζή, διότι είναι αυτός που είναι, τον ξέρουμε όλοι, έχει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει διατελέσει όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τη δουλειά του, ξέρουμε τις απόψεις του, σε πολλά πράγματα μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Εγώ το λέω δημοσιογραφικά, διότι έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μαζί με τον Νίκο Δασκαλάκη, ποτέ δεν μου αρνήθηκε κάτι, είτε στους μαραθώνιους που κάναμε μαζί και χρησιμοποιούσα τον κύριο Δασκαλάκη για βοήθεια, γιατί κάποιος φορέας έπρεπε να μπει, δεν μπορούσα ως ιδιώτης να το κάνω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πούμε, νομίζω, και ούτε και εκείνος έχει. Όχι, δεν θέλω να πω. Εγώ νομίζω ότι το θέμα δεν είμαστε ούτε προβεβλημένοι ούτε αρεστοί. Χρήσιμοι να είμαστε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που έχω βοηθήσει. Απέτησή μου είναι και για χρήματα για την Ιερά Πέτρα και για άλλες καταστάσεις. Η απέτησή μου ήταν ότι το κάναμε, δεν θέλω να το καρπώ. Δεν είναι καλό να καρπωνόμαστε κάτι που είναι για το κοινό καλό. Δεν είναι καλό. Και το έχω πει πολλές φορές. Η έννοια της βοήθειας, της προσπάθειας, της συνεισφοράς, της προσφοράς του κοινού καλού δεν είναι προϊόν εκμετάλλευσης. Έτσι, σωστά. Και η αλληλεγγύη δεν είναι ποτέ αλληλεγγύη όταν χρησιμοποιείται ως προβολή. Έτσι. Λοιπόν. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή επιτυχία πραγματικά μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι. Έτσι,
Εντάξει, χρειάζεται ο Νίκος ο Δασκαλάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σταυρώστε τον, ορίστε, παίρνω και θέση που δεν το κάνω. Σπάνια το κάνω αυτό. Όμως πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Στη δική σας την κρίση, βέβαια, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να έχουμε άλλο χρόνο. Καταλαβαίνετε και εμείς εδώ είμαστε ένα τρελοκομείο τα ραδιόφωνα τώρα. Έτσι, θα περάσουν οι μέρες που θα πάει. Λοιπόν, να είστε καλά. Εσείς καλημέρα. Να είστε καλά και όλος και ευχαριστούμε ο κόσμος. Πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, μείνετε. Συνεχίζουμε.